Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, ο χρόνος είναι απόλυτα περιορισμένος έως και απίθανο να βρεθεί, αλλά εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε λίγο χρόνο και για μας να συζητήσουμε έτσι μερικές σκέψεις για την υποψηφιότητά σας στην Αθήνα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ καταρχάς για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Δίνουμε πνοή σε κάθε γειτονιά, διαβάζω εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κάθε γειτονιά της Αθήνας έχει σημασία. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Αθήνα έχει μπατάρει από τη μία μεριά. Δηλαδή ασχολείται όλος ο κόσμος με το ένα ιστορικό κομμάτι της πόλης, συν το εμπορικό κομμάτι της πόλης. Και αυτό συμβαίνει ως πρόσχημα για τουριστικούς λόγους, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή είναι όλοι οι φίλοι των πολιτικών, ζουν εδώ πέρα. Πραγματικότητα είναι ότι η Αθήνα είναι ένας πολύ μεγαλύτερος δήμος, από το νέο κόσμο μέχρι τα Σεπόλια και τα κάτω Πατήσια κτλ. Και κάθε γειτονιά για μας έχει αξία. Σε κάθε γειτονιά πρέπει να δώσουμε έμφαση για να ισορροπήσει η Αθήνα, για να έχουμε μια Αθήνα η οποία αναπτύσσεται ομοιόμορφα και όπου κάθε Αθηναίος έχει τη φωνή του μέσα στο Δήμο. Τώρα, ο Παύλος Γερουλάνος έχει έρθει από την κεντρική πολιτική σκηνή στην αυτοδιοίκηση. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση και ποια ήταν η σκέψη? Κοιτάξτε, εγώ την πολιτική δεν τη βλέπω ως μονόχνο το πράγμα. Η πολιτική είναι και η Βουλή, η πολιτική είναι και η αυτοδιοίκηση. Η πολιτική είναι όμως και όταν ασχολείσαι με τα κοινά, τα οποία αφορούν οργανισμούς, φορείς που κάνουν δουλειά μες στην πόλη. Ας πούμε, όταν δεν ήμουν στο Υπουργείο, γύρισα πίσω στη δουλειά μου που είναι ένα ιχθυοτροφείο, αλλά την ίδια ώρα ασχολιόμουν και με το Μουσείο Μπενάκη. Πιστεύω ότι οπουδήποτε μπορείς να προσφέρεις, εάν έχεις δυνατότητα να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις, γιατί μόνο έτσι μπορεί η Ελλάδα να πάει μπροστά. Και με αυτό το σκεπτικό μπαίνω και στην μάχη του Δήμου. Δηλαδή, εγώ βλέπω ένα ανθρώπινο δυναμικό μες στην πόλη που επιμένει, που αγαπάει την πόλη, που θέλει να δει την πόλη να γίνεται καλύτερη. Και σήμερα ο Δήμος όχι μόνο δεν τους αντιμετωπίζει θετικά, αλλά τους θεωρεί και ενοχλητικούς. Εμείς θέλουμε αυτή την ενέργεια να την κάνουμε θετική και να παλέψουμε όλοι μαζί για την πόλη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, οπότε φαντάζομαι έχετε μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η αίσθηση που παίρνετε από τον κόσμο. Θα ανταποκριθεί σε εκλογές? Και όταν λέω θα ανταποκριθεί, εννοώ θα πάει να ψηφίσει. Σίγουρα τα γεγονότα των τελευταίων καιρών, όλη αυτή η τεχνητή πόλωση που έχει γίνει μέσα στη Βουλή δεν βοηθάει τα πράγματα, διότι αντί να πολλώνει τον κόσμο και να τον συσπηρώνει γύρω από κόμματα, τον κάνει να ιδιάζει με την πολιτική. Εμείς όμως αυτό το μήνυμά μας είναι ότι ψηφίζουμε για δήμαρχο, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να στείλεις μήνυμα προς μία μεριά ή προς μία άλλη μεριά. Αυτό που έχει νόημα είναι να επιλέξουμε τον καλύτερο δήμαρχο για τα επόμενα 4 χρόνια. Και επίσης τους καλύτερους δημοτικούς συμβούλους. Ξέρετε, η απλή αναλογική μπορεί να οδηγήσει προς 2 κατευθύνσεις. Ή προς τη συνεργασία ή προς τη συναλλαγή. Η συνεργασία είναι εκεί που θέτουμε ένα συγκεκριμένο στόχο και βοηθάμε όλοι μαζί να τον πετύχουμε. Η συναλλαγή είναι εκεί που εσύ παίρνεις το ένα, εγώ παίρνω το άλλο, ο τρίτος παίρνει κάτι άλλο. Καθόμαστε, δημιουργούμε φέουδα δικά μας ο καθένας, δεν ελέγχουμε ένας τον άλλον και κατακερματίζουμε το Δήμο ακόμη περισσότερο από ό,τι είναι κατακερματισμένος τώρα. Αυτό είναι καταστροφή. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία, θα παλέψω για τη συνεργασία. Και μόνο με τη συνεργασία η Αθήνα μπορεί να πάει μπροστά. Ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα? Σε ό,τι αφορά το Δήμο, το πρώτο είναι να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν, να δώσουμε έμφαση στα πράγματα που δεν κοστίζουν. Τι μπορεί να είναι αυτό? Συμβούλια γειτονιάς. Πολύ σημαντικό να νιώθει ο πολίτης ότι έχει λέγειν και συνδιαμορφώνει το μέλλον της πόλης. Δεύτερον, να αλλάξουμε τις δομές του Δήμου έτσι ώστε αντί να πηγαίνει ο καθένας μόνος του, να πηγαίνει το πράσινο μαζί με τα τεχνικά έργα, μαζί με την καθαριότητα σε ένα μέρος να τον παραδίδουν όπως θέλουν. Αμέσως μετά η υιοθεσία δημοσίων χώρων, έτσι ώστε και εταιρείες που έχουν εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και άλλες εταιρείες να συμμετέχουν στο να κρατάμε έναν τόπο όπως τον θέλουμε. Υπολογίζουμε ότι 100 με 150 σημεία στην Αθήνα, μικρά και μεγάλα, μπορούν να βρουν μια καινούρια έγκλη μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Αυτό δεν είναι τεράστιο επίτευγμα. Μετά, να επενδύουμε σε πράγματα αντί να ξοδεύουμε λεφτά. Έχουμε προτείνει ένα πρόγραμμα βασισμένο στο 45-13 του 19 τον νόμο που μιλάει για τις ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή, να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να παράγουμε ενέργεια με πράσινες μορφές ενέργειας, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το κέρδος από αυτό να το περνάμε στα δημοτικά τέλη για να πληρώνουμε μικρότερα δημοτικά τέλη ή σε ευπαθείς ομάδες που τους επιβαρύνει πολύ ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Τέτοιου είδους επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές. Έτσι ώστε να μην πετάμε τα λεφτά του Δήμου, αλλά ό,τι επενδύουμε να χτίζει κάτι για το αύριο της Αθήνας. Αναφερθήκατε πριν σε ασφαλιστικές εταιρείες και μου δίνετε την πάσα, να το πω έτσι, να ρωτήσω το εξής. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και πάρα πολλοί ασφαλιστές συνέχεια και καθημερινά κυκλοφορούν στην πόλη. Πώς βλέπετε αυτό τον κλάδο και όλη αυτή την κοινωνία, να το πω έτσι?
Πρώτα απ' όλα θέλουμε οπωσδήποτε ο κλάδος να μείνει στην Αθήνα. Θέλουμε τα γραφεία να είναι εδώ, θέλουμε να νιώσουν όλοι οι επαγγελματίες, όπως και οι δικηγόροι, όπως και τα λογιστικά γραφεία, όπως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως τα μαγαζιά, να νιώθουν την Αθήνα δική τους και να την αγαπούν, να θέλουν να είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα, να μην χάσουμε άλλες θέσεις εργασίας από το Δήμο της Αθήνας. Το δεύτερο είναι να έχουμε μια συνεργασία, διότι οι άνθρωποι των ασφαλιστικών εταιριών γνωρίζουν τα προβλήματα. Γνωρίζουν δηλαδή που η Siemens είναι κακή και οδηγεί σε ατυχήματα. Γνωρίζει που δεν έχουν πρόσβαση άτομα τα οποία θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση. Αυτή η πληροφόρηση είναι απολύτως απαραίτητη για το Δήμο. Ξέρετε, πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Δήμο είναι ότι παίρνει πολύ χρόνο από την ώρα που κάτι δημιουργεί πρόβλημα μέχρι την ώρα που θα το πάρει χαμπάρι ο Δήμος και θα αποφασίσει να τα αλλάξει. Σε μια συνεργασία με τα επιμελητήρια, με τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τα πανεπιστήμια, με όλους τους συλλογικούς φορείς, αν θέλετε, μέσα στην πόλη, μπορεί αυτή η πληροφόρηση να είναι πάρα πολύ πιο γρήγορη και η συνεργασία να οδηγήσει σε πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν κάτι το απρόβλεπτο, κάτι που ξέρουμε ότι έτσι έχει μια πιθανότητα να συμβεί, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές γειτονίες της Αθήνας δεν ασφαλίζονται επιχειρήσεις επειδή υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα και επικινδυνότητα από καταστροφές. Στο κομμάτι της επικινδυνότητας, να το πω έτσι, τι σκοπεύετε να κάνετε? Έχουμε δύο επίπεδα συζήτησης στην ασφάλεια. Το ένα αφορά την καθημερινότητα της γειτονιάς, που πολύ συχνά οδηγεί σε ασφαλιστικές εταιρείες να μην δέχονται να ασφαλίσουν ανθρώπους. Εκεί πρέπει να δώσουμε ένα εντελώς διαφορετικό σήμα ότι ο Δήμος είναι εκεί. Τι εννοώ με αυτό? Πρώτα απ' όλα, πολύ καλή συνεργασία της αστυνομίας με τη δημοτική αστυνομία. Η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας πρέπει να δώσει δύναμη στη Δημοτική Αστυνομία και η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας να σημαίνει παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος ότι υπάρχει μία αρχή μέσα στην γειτονιά και ότι η αρχή αυτή είναι υπεύθυνη στο να μην έχουμε μορφές παραβατικότητας. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δύο είναι φωτισμός παντού. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η έλλειψη φωτισμού οδηγεί στην παραβατικότητα. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό για τη γειτονιά. Και το τρίτο είναι να βγάλουμε τον κόσμο στον δρόμο. Πώς? Με πολιτιστικά δρόμενα. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός ο οποίος παράγεται στην Αθήνα είναι ένας τεράστιος πλούτος, αλλά δεν πρέπει να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Να βγουν στον δρόμο, η σχολή καλών τεχνών, τα θέατρα, η λυρική σκηνή όπως είχα κάνει τότε στο Υπουργείο, τα ιδρύματα, τα μουσεία. Όλοι αυτοί μπορούν να συμμετέχουν ώστε ο κόσμος να νιώθει άνετα μέσα στη γειτονιά του, να βγαίνει το βράδυ, να χαίρεται τη γειτονιά του και με τη ζωή που θα δώσει στη γειτονιά να απομονώσουμε την παραβατικότητα. Αυτό είναι όμως το ένα επίπεδο. Και εκεί πιστεύω ότι ο Δήμος μπορεί να κάνει πράγματα άμεσα. Το άλλο επίπεδο είναι αυτό που λέμε γενικά τα εξάρχεια. Ουσιαστικά όμως τι είναι πίσω από τα εξάρχεια? Το οργανωμένο έγκλημα. Οργανωμένο έγκλημα με τα ναρκωτικά, με τα τσιγάρα, με τα προϊόντα μαϊμού. Αυτό όλα δεν είναι αυτά... και, συγχωρέστε με, δεν είναι και θέμα της κεντρικής εξουσίας να το λύσει. Αφορά το Δήμο τόσο ή μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος? Όχι, αλλά αυτό που αφορά το Δήμο είναι η δυσφορία που νιώθουν πια οι κάτοικοι των εξαρχείων και των άλλων περιοχών που σου λέει δεν πάει άλλο. Λοιπόν, όταν οι κάτοικοι γράφουν ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος πρέπει να είναι οπωσδήποτε δίπλα τους. Να πάμε έξω από το Μαξίμου και να πιέσουμε έως ότου καταλάβει ο Πρωθυπουργός ή ο εκάστοτε Πρωθυπουργός ότι εδώ από πίσω είναι το οργανωμένο έγκλημα, έχει πολύ μαύρο χρήμα και ότι δεν υπάρχει πιο ισχυρή αρχή για να χτυπήσει αυτό το απόστημα από τον οικονομικό εισαγγελέα. Δεν είναι δυνατόν ο οικονομικός εισαγγελέας να μας κλείνει τους λογαριασμούς επειδή δεν έχουμε πληρώσει το ΦΠΑ κάποια στιγμή και να μην κυνηγάει το εμπόριο θανάτου το οποίο γίνεται σε αυτές τις πιάτσες. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό να πιέσουμε τον Πρωθυπουργό, να βγάλουμε το μαύρο χρήμα από τις γειτονιές και μετά μαζί με τους κατοίκους να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σε αυτές τις γειτονιές που υποφέρουν. Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, διαβάζω εδώ «Η εξουσία στο λαό». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η δημοκρατία πρέπει να φτάσει στη ρίζα της. Ακόμα και στο Δήμο, και γι' αυτό ο Δήμος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, είναι η δημοτική αρχή, τα διαμερίσματα. Εμείς όμως πώς σκεφτόμαστε? Σκεφτόμαστε σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν γειτονιά. Μέχρι εκεί. Η απόσταση μεταξύ του διαμερίσματος και της γειτονιάς είναι η απόσταση που πρέπει να κλείσουμε. Πώς? Κάνοντας συμμέτοχο τον πολίτη στα συμβούλια γειτονιάς. Έχουμε πει ότι θα σπάσουμε τα διαμερίσματα στις γειτονιές, έτσι ώστε να μπορούμε να οργανώνουμε τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το Δήμο και ενδιαφέρονται για τη γειτονιά τους, να συναποφασίζουν ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προτεραιότητες, να παραλαμβάνουν τεχνικά έργα για να μην βλέπουμε τις κακοτεχνίες που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα και να εγκαλούν τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και τις υπηρεσίες να κάνει απολογισμό της γειτονιάς.
Σε αυτό το επίπεδο ο κόσμος θα συμμετάσχει, θα δώσουμε μια νέα πνοή στις γειτονιές με τη συμμετοχή αυτού του κόσμου και θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για κάθε μια γειτονιά, αντί να βλέπουμε αυτή τη μεγάλη απόσταση που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και των Δημοτών. Εάν κλείσουμε αυτή την απόσταση, η Αθήνα θα αρχίσει να αλλάζει, διότι το ανθρώπινο δυναμικό που θέλει να βοηθήσει θα κινητοποιηθεί και ο Δήμαρχος θα είναι στο πλευρό τους. Αθήνα, είσαι εσύ λοιπόν με τον Παύλο Γερουλάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ εγώ.